Λοιπόν, Ξένια, μετά την ολοκλήρωση του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε τις αποφάσεις για νέα 4 μέτρα που πάρθηκαν μετά και τις εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Να μας δώσεις λίγο την εικόνα, τι έχει αποφασιστεί. Είναι έτσι όπως τα είπες, Αλεξία, για 4 μέτρα πρόκειται. Θα μπορούσε κάποιος να λέει ότι το ένα πρόκειται για χαλάρωση, καθώς γίνεται άρση της απαγόρευσης εισόδου σε ανήλικες, δηλαδή για παιδιά ηλικίας 12 με 17 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί και αφορά την είσοδό τους σε χώρους εστίαση, σε καφετέρια, σε θέατρα. Δηλαδή ένα περίπου όπως ίσχυε κατά την εορταστική περίοδο τα μέτρα τα συγκεκριμένα. Ακριβώς. Και να πούμε ότι η είσοδος, Αλεξία, σε αυτούς τους χώρους θα επιτρέπεται με την προσκόμιση rapid test ή PCR test με αρνητική ένδειξη, εννοείται, νοουμένου ότι συνοδεύονται είτε από γονέα είτε από κηδεμόνα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα. Και αυτή έτσι, η χαλάρωση ξεκινάει από την ερχόμενη Παρασκευή, 4 του μήνα. Και Ξένια, τα υπόλοιπα 3 μέτρα τι αφορούν? Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό που αλλάζει επίσης από την Παρασκευή 4 του μήνα είναι ότι θα μπορούν να χορηγούνται τρίτη δόσης, δηλαδή της ενισχυτικής δόσης εμβολιασμού όσοι ενδιαφέρονται, αφού παρελθούν 5 μήνες και όχι 5,5 όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Έχουμε ακόμα ένα μέτρο που αποφασίστηκε και αφορά τους εργαζόμενους σε 20 ευηγερίες ή κλειστές δομές. Όπου για τους εμβολιασμένους τώρα θα ισχύει ότι πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό PCR ή rapid test κάθε 72 ώρες, ενώ για όσους δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να είναι ισχύς 24 ώρων το αρνητικό τους αποτέλεσμα από PCR ή rapid test. Να δούμε και ένα μέτρο το τελευταίο του test που έτσι λίγο ενδιαφέρει περισσότερο και γονείς για τα παιδιά τους κτλ. Τι αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, Ξένια? Αλεξία, φαίνεται ότι μετά από την εφαρμογή στα σχολεία θα αρχίσει να εφαρμόζεται και στην Εθνική Φρουρά και στο στρατό. Τώρα για το πότε θα ξεκινήσει αυτό το μέτρο να τίθεται σε ισχύ θα προβούσε ανακοίνωση από το Υπουργείο Άμυνας. Άρα αναμένουμε τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Να σας ευχαριστήσουμε, Ξένια, για την ενημέρωση. Καλό σου υπόλοιπο.